Ξεκίνησαν εδώ και λίγες ημέρες οι χειμερινές εκτόσεις, κύριε Κογιουμτζή. Πώς κινείται η αγορά και πώς κινήθηκε η αγορά και μέσα στην περίοδο των εορτών? Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά, με υγεία, με δύναμη και με επιτυχίες για όλες και για όλους μας. Περάσαμε μια σχετικά μεταβατική και δύσκολη ένα χρονικό διάστημα το προηγούμενο έτος, και το λέω δύσκολο γιατί ήταν αμέσως μετά την πανδημία, και αμέσως μετά την πανδημία δυστυχώς μας προέκυψε η ακρίβεια. Η ακρίβεια ουσιαστικά δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην αγορά, βέβαια στις τσέπες πρώτα των νοικοκυριών και αμέσως μετά βέβαια των καταναλωτών, που δεν περίσσευε τίποτα σχεδόν από ό,τι λένε και οι έρευνες, και κοντά στο 30% περίπου των συμπολιτών μας, ότι δεν περίσσευε για να αγοράσουν οτιδήποτε άλλο είδος. Είχαμε μια εορταστική περίοδο όπου έγινε ένας σχετικά ικανοποιητικός τζίρος. Είχαμε την Black Friday που πάλι ξοδεύτηκαν κάποια χρήματα. Ναι, πήγε καλά, αλλά πήγε καλά για τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προωθητικές ενέργειες, να κάνουν διαφημιστική καμπάνια, και λιγότερο καλά για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και το αρνητικό θα έλεγα τώρα είναι ότι η εκπτωτική περίοδος ξεκινάει νωρίτερα από τα καθιερωμένα. Συνήθως ξεκινάει στα μέσα του Γενάρη και πηγαίνει μέχρι τέλος Φλεβάρη. Τώρα είναι αμέσως μετά την εορταστική περίοδο, άρα έχουν ξοδευτεί αρκετά χρήματα μέσα στην εορταστική περίοδο και μάλλον δεν περισσεύουν και πολλά για την εκπτωτική περίοδο. Πάντως έως τώρα οι πρώτες μέρες της εκπτωτικής περίοδου φαίνεται ότι είναι υποτονικές. Είναι βέβαια και διερευνητικές ουσιαστικά οι πρώτες μέρες ως συνήθως, ευελπιστώντας ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ζεσταθεί η αγορά, θα τονωθεί η αγορά και κυρίως βέβαια στην ένδυση και την υπόθεση, και το κρύο ουσιαστικά που κάνει τώρα θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση να αγοραστούν και βαριά αντικείμενα. Τα ποσοστά των εκτόσεων? Τα ποσοστά των εκπτώσεων είναι μεσοσταθμικά γύρω στο 50%. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια φτάνουμε και 60% και 70%. Εκεί που θέλει να ρευστοποιήσει ο έμπορος, ο επιχειρηματίας, είναι τέλος σεζόν, χωρίς κέρδος, γιατί πολλές φορές είναι και χωρίς κέρδος, για να μπορέσει να ρευστοποιήσει ό,τι αντικείμενο, ό,τι αγαθά είχε, για να μεταπηδήσει αμέσως μετά στην εαρινή περίοδο, για να μπορέσει ουσιαστικά να αλλάξει τα προϊόντα του με τα προϊόντα της εαρινής περίοδου. Και ο μόνος τρόπος, και το έχουμε ξαναπεί και από τη δική σας συνότητα, η ρευστοποίηση πια είναι μέσα από την κατανάλωση, γιατί το τραπεζικό σύστημα είναι ερμητικά κλειστό για το 90% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Κύριε Κογιουμτζή, εσείς είστε αντιπρόεδρος και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ποια τα μηνύματα που παίρνετε από τα μέλη, από τους συναδέρφους σας? Ποιες οι αγωνίες βασικά θα λέγαμε? Είναι μεγάλες οι αγωνίες, γιατί το είπα και προηγουμένως, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Αυτό που θέλει ουσιαστικά ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος είναι, πρώτον, να υπάρχει μια γενναία ρύθμιση των 120 δόσεων. Το έχουμε πει επανειλημμένα αυτό και προς τα αρμόδια Υπουργεία και προς την ίδια την κυβέρνηση, γιατί όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι φορτωμένες με πολλές υποχρεώσεις. Πριν από κάποιες μέρες είδαμε ότι το χρέος προς την εφορία αυξήθηκε, μάλιστα πήγε κοντά στα 108-109 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα συνεχώς αυξάνεται. Το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, έχει ξεπεράσει τα 270 δις, άρα θα πρέπει, για να δοθεί λύση σε αυτό, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτής της ρύθμισης, τόσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία που και εκεί ξεπερνάει τα 46 δις, αλλά και για την εφορία και για τις τράπεζες, γιατί ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν προχωράει σωστά, με την έννοια ότι θα έλεγα ότι το 5% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων που οφείλουν κατόρθωσαν να μπουν
και να ρυθμίσουν τα όποια χρέη έχουν. Θα εισρεύσουν και χρήματα και στα δημόσια ταμεία, θα ανακουφιστούν και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να κάνουν τους βηματισμούς τους στο επόμενο διάστημα, να μπορέσουν να αντέξουν για να αντέξουν και οι θέσεις απασχόλησης. Τα μεγάλα αγκάθια, φορολογικό και ενεργειακό κόστος. Είναι δύο αγκάθια σημαντικά και μάλιστα θα τα συναντήσουμε αυτά την άνοιξη που θα πάρουμε τις βεβαιώσεις μας για να πάμε να πληρώσουμε το φόρο μας για το 2023 και έχουμε ένα νέο φορολογικό νόμο όπου έχουμε πει ότι είναι άδικος και οριζόντιος και είναι επί δικαίων και αδίκων. Και μάλιστα την προηγούμενη Τετάρτη εδώ στην Αθήνα σε κεντρικό ξενοδοχείο η Συντονιστική Επιτροπή των Επαγγελματιών, των Εμπόρων, των Βιοτεχνών και των Επιστημόνων είχε τρεις αξιόλογους συνταγματολόγους, τον κύριο Παυλόπουλο, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Φορτσάκη, όπου τοποθετήθηκαν επί της συνταγματικότητας ή όχι του συγκεκριμένου νόμου. Από τις τοποθετήσεις τους καταλάβαμε ότι έχει αντισυνταγματικές πτυχές ο συγκεκριμένος νόμος, το δικαιολόγησαν οι ίδιοι νομικά, οπότε προχωρούμε ως Συντονιστική Επιτροπή πια στην διαδικασία δικαστικών μέτρων απέναντι στην πολιτεία. Βέβαια αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει διάρκεια, θα τελεσφορήσει ύστερα από κάποια χρόνια. Εν τω μεταξύ θα εισπράττονται όλα αυτά τα χρήματα και βεβαίως οι μικρές επιχειρήσεις δυστυχώς από τα αποδυτήρια θα έχουν ένα φόρο τουλάχιστον της τάξης των 1.700 ευρώ. Πάντως φαίνεται ότι σε αυτό το κομμάτι, ό,τι έχει να κάνει με το φορολογικό, υπήρχαν και κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες αντιδράσεις ήδη από την προηγούμενη χρονιά. Φαίνεται πως θα υπάρχει και έπεται συνέχεια από την πλευρά του εμπορικού κόσμου. Βεβαίως, δεν θα το Ως αφήσουμε προς τις εμείς, γιατί διεκδικήσεις. ναι, Ναι. θα το διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο, όπου πρέπει και όπως πρέπει, γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο το μέτρο, το έχουμε στοιχειοθετήσει, το στοιχειοθετούν και αξιόλογοι συνταγματολόγοι, άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να το δει η πολιτεία διαφορετικά, γιατί δεν μπορεί έτσι, ένα οριζόντιο μέτρο να αγγίζει τους πάντες, να αγγίζει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν κάνουν τζίρο όσο ζητάει τα 10.900 κατώτατο συνολικό τζίρο ο συγκεκριμένος νόμος. Άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να το δει διαφορετικά. Και εμείς περιμέναμε να υπάρχουν εκ μέρους πολιτείας μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων, όπως είναι η μείωση ουσιαστικά του φόρου επιτιδεύματος, θα έλεγα ο μηδενισμός του φόρου επιτιδεύματος, ένας μνημονιακός νόμος που πήγε στο 50%, η προκαταβολή φόρου, άλλος ένας μνημονιακός νόμος που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί είμαστε εκτός μνημονίων πια Και και χρόνια. εδώ και χρόνια και λαμβάνει ρευστότητα από τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, προκαταβολή φόρου. Αν του χρόνου δεν υπάρχει αυτή η επιχείρηση, θα έχει πληρώσει προκαταβολικά το φόρο, αυτός δεν γυρίζει πίσω. Υπάρχουν αδικίες εκ μέρους της πολιτείας που πρέπει να αρθούν. Το έχουμε πει και να βαδίσουμε προς μια κατεύθυνση παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας, όπου στιλοβάτες, πραγματικοί στιλοβάτες, θα είναι και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Κύριε Κογιουμτζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να πάνε καλύτερα τα πράγματα τη φετινή χρονιά για τον εμπορικό και τον επαγγελματικό κόσμο. Και εμείς αισιοδοξούμε και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή χρονιά. Να είστε καλά.